Δεν θα ταλαιπωρήσω το σώμα. Θέλω να πω σε σχέση με την τοποθέτηση του εκπροσώπου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και να θυμίσω το εξής. Το τίμημα πήγε εκεί που πήγε διότι έγινε η πρώτη προσπάθεια στην ιστορία να αποτιμηθεί αυτό το σπάνιο δημόσιο αγαθό, το οποίο κατ' ομολογία των χρηστών, των ανθρώπων που έχουν ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, δημιουργεί πάρα πολύ σοβαρές οικονομικές απολαβές. Τα γράφουν στις αγωγές που μας κάνουν και μας ζητάνε δεκάδες εκατομμύρια επειδή χάσανε ένα σόου για μισή σεζόν και ομολογούν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό αποτέλεσμα. Για το δε ποσό, το οποίο εκτινάχθηκε στα 250 εκατομμύρια, πλειοδότησαν, θα έλεγα στον εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Κυριακού. Κανένας λαγός. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως την κεκτημένη ταχύτητα με την οποία κινείται δυστυχώς η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Οφείλω την τοποθέτηση του εκπροσώπου της να την εκλάβω ως τοποθέτηση συλλογική και όχι προσωπική. Αλλά η κεκτημένη ταχύτητα καμιά φορά οδηγεί και σε τεχνητό offside. Θα συνεχίσουν δηλαδή κάποιοι να τρέχουν με φόρα και με φωνές απέναντι και στις ρυθμίσεις και στο διαγωνισμό και στην αδειοδότηση, αλλά θα τους εγκαταλείψουν και αυτοί που νομίζουν ότι τους υποστήριζαν. Ας κοιτάξουν λίγο τα ραδιόφωνα σήμερα το πρωί, γιατί έμαθα ότι και ένας από τους διαπρίσιους εχθρούς της αδειοδοτικής διαδικασίας πέρσι, ένας δικηγόρος, τοποθετήθηκε και εκτίμησε ότι θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Προσέξτε, εάν κατάλαβα, ομολογώ ότι δεν ήταν απολύτως σαφές από την τοποθέτηση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, από το βρίζω ψηφίζω πήγαμε στο βρίζω δικαίωμα. Αναγνωρίζεται λοιπόν το δικαίωμα και υπάρχει χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Θέλω να καλέσω τους εκπροσώπους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης να διαβάσουν ενδελεχώς την επιστολή την οποία λάβαμε από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, να την κρίνουν ως τέτοια, να αντιληφθούν ότι είμαστε με μία ρυθμιστική αρχή η οποία ομόφωνα έχει καταλήξει σε κάποιες αποφάσεις, αυτές τις αποφάσεις να τις στηρίξουν και να μην έρχονται εδώ κλείνοντας το μάτι σε όσα συμφέροντα επιθυμούν να συνεχιστεί το τσάμπα. Είναι μία χρυσή ευκαιρία. Καλωσορίζω για άλλη μια φορά τη θετική στάση από τον εκπρόσωπο του ποταμιού. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, εντάξει.